Επιτρέψτε μου να αρχίσω με αναφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ προχωράει με τις ευλογίες και τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα γενικευμένο πόλεμο εναντίον των λαών, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αλλά και διεθνώς. Οι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό και την Ιεμένη, οι δολοφονίες πολιτικών ηγετών όπως του Ναζάλα και άλλων, και μάλιστα ορισμένων σε ξένο έδαφος, η προετοιμασία χερσαίας επέμβασης στο Λίβανο και οι απειλές εναντίον του Ιράν, μαζί με τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις στην Παλαιστίνη και τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, αποδεικνύουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου και των υπηρεσιακών επεμβάσεων, ο αντίκτυπος των οποίων υπερβαίνει τα όρια της Μέσης Ανατολής. Τα προσχήματα περί αυτοάμυνας που χρησιμοποιεί το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του όχι μόνο έχουν καταρρεύσει μπροστά στα συνεχιζόμενα εγκλήματα, αλλά και εκθέτουν στα μάτια των λαών όσων επιμένουν να τα επικαλούνται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι συνένοχη σε αυτά τα εγκλήματα. Από την πρώτη στιγμή, όπως έκαναν και άλλα κόμματα, υιοθέτησε και συνεχίζει να προβάλλει όλα τα προσχήματα του Ισραήλ, ενώ παρέχει πολύμορφη πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ και τους συμμάχους της, όπως είναι και η αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, εμπλέκοντας το λαό μας σε επικίνδυνες περιπέτειες. Τα ευχολόγια του κυρίου Μητσοτάκη περί αποκλιμάκωσης και σταθερότητας δεν συνιστούν παρά εξόφθαλμη και προκλητική υποκρισία, από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει με όλους τους τρόπους τον εμπριστή της φωτιάς στην περιοχή. Καλούμε το λαό τώρα να εκφράσει μαζική καταδίκη των εγκλημάτων του Ισραήλ, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας και η αλληλεγγύη στους λαούς που ματώνουν εξαιτίας των υπηρεαλιστικών σχεδιασμών και πολέμων. Θέλω να αναφερθώ επίσης στον τραγικό απολογισμό της πυρκαγιάς που ξέσπασε τώρα, στα τέλη του Σεπτέμβρη, στο ξυλόκαστρο Κορινθίας με 2 νεκρούς, αλλά και ζημιές σε σπίτια, καμένα δάση και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτό κάνει για μια ακόμα φορά, φύλο και φτερό, τη μόνιμη προπαγάνδα της κυβέρνησης περί ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες στη ΔΕΔ περί βελτίωσης χρόνο με το χρόνο και μιας μόνο πυρκαγιάς που ξέφυγε δήθεν στην Ανατολική Αττική. Χωρίς τις γνωστές κολυσιεργίες, πρέπει τώρα να στηριχτούν οι πληγέντες και να ξεκινήσει πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και να ληφθούν επιγόντως μέτρα πρόληψης για τον ορατό κίνδυνο κατολισθήσεων στις καμένες εκτάσεις με τις πρώτες βροχές. Εκφράζουμε τελικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο εθελοντών που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να βοηθήσουν τους χωριανούς τους στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι «Ρυθμίσεις για τους χερσαίους συνεργειακούς σταθμούς και την ενίσχυση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπές διατάξεις». Όσον αφορά τις ρυθμίσεις του πρώτου μέρους για τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, κανείς δεν θα είχε αντίρρηση για τις αναγκαίες συντηρήσεις, επεκτάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη βελτίωσή τους. Όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Αλλά, όπως σημειώνεται στα άρθρα και στην αιτιολογική έκθεση, αφορά ιδίως την αποτελεσματική υποστήριξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού προς συμμόρφωση της Ελλάδας προς εκτεκτημένου Σέγγεν και την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών, των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι υπηρεσίες να επιτελούν με αρτιότητα και αξιοπιστία την αποστολή τους. Η συνθήκη Σέγγεν είναι μηχανισμός φακελώματος, ενίσχυσης και συντονισμού των ευρωνησιακών και εθνικών κατασταλτικών μηχανισμών. Η εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν ανέβασε τον πύχη της αγριότητας. Μαζί της εμφανίστηκαν και νέα αστυνομικά σώματα και νέες μέθοδοι καταστολής. Δίνονται ενισχυμένες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα όργανά της να επιβάλλει πρόσθετους ελέγχους μέχρι και το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ακόμα και την επέμβαση ευρωενωσιακών ή αστυνομικο-στρατιωτικών δυνάμεων άλλων κρατών μελών στα σύνορα ενός άλλου κράτους, μέλους, με ευρεία δράση για πιο άγριο κυνηγητό των μεταναστών, των προσφύγων και το χτύπημα του εργατικού κινήματος.
Είναι προφανές πως υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση και στο επίπεδο της νομοθεσίας με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναβαθμίζουν τις πολιτικές και τα μέτρα για την Ευρώπη φρούριο, για τον ασφυκτικό έλεγχο και τις νόμιμες μετανάστευσης, της εφαρμογής των συμφωνιών Σέγγεν, τη διατήρηση της τρομολογνίας. Επομένως, η ευρύτητα των όρων νομιμοποιεί και τυπικά την παρουσία στον χώρο του σταθμού και την εμπλοκή κάθε είδους κρατικής υπηρεσίας και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους λόγους αυτούς εκφράζουμε την αντίθεσή μας για την ουσία των ρυθμίσεων. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, στον τίτλο παρουσιάζεται ως ενίσχυση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπιές διατάξεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, αντί να ενισχύσουν πραγματικά τους Δήμους με το θεσμικό πλαίσιο που έχετε ψηφίσει όλοι σας, όλες οι ρυθμίσεις συνδέθηκαν με τον δραστικό περιορισμό της χρηματοδότησης των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, την υποστελέχωση των Δήμων, την ένταση της φοροεπιδρομής και την επιβάρηση του λαϊκού εισοδήματος, τη συρρήκνωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, την ανταπόδοση και τις ιδιωτικοποιήσεις σε πρόνοια, υγεία, παιδεία, με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για έργα και υποδομές, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, την αποδυνάμωση των υπηρεσιών των Δήμων και περιφερειών από μόνιμο προσωπικό. Αυτή η ενίσχυση, σε εισαγωγικά πολλά, όπως τη χαρακτηρίζεται, εξελίσσεται πάνω από 20 ετία από όλες τις κυβερνήσεις. Στόχος όλων είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού τοπικού κρατικού μηχανισμού για τις ανάγκες του κεφαλαίου και εχθρικό για τον λαό σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Ένα μηχανισμό γυμνό, ανίκανο, αναποτελεσματικό όταν αναματριέται με τις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες και αποτελεσματικό, γρήγορο και γαλαντόμο όταν συναντιέται με τα σχέδια ανασυγκρότησης που επιτάσσουν τα κοράκια της πράσινης ανάπτυξης, οι επιχειρηματίες της υγείας, οι εργολάβοι των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με ένταση της υπερφορολόγησης των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, την παράδοση υποδομών και πόρων σε επιχειρηματικούς ομίλους, την επιχειρηματική αξιοποίηση για τοπικών πόρων, γη, δάση, ακτές, παραλίες και άλλες κρατικές υποδομές που παραδίδουν στο τουριστικό και άλλο κεφάλαιο, όπως στο Λαγωνίσι πρόσφατα, στον Άλυμο και σε όλη την Ελλάδα, μέσω της ΕΤΑΔ, που ο πρόεδρος είναι όλος διόλου τυχαία στέλεχος της Λάντα Development στην ΕΤΑ. Επίσης, η διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τις επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων και με όρους επιβάρησης της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Συνεχίζουν να απουσιάζουν προκλητικά οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας, λαϊκά προβλήματα και ανάγκες που έρχονται και επανέρχονται με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα, όπως είπαμε πρόσφατα προχθές στην Κορινθία. Οι ελεύθεροι χώροι, οι παραλίες, όπως και όλο το παράκτιο μέτωπο της Αττικής που έχει απομείνει, παραδίνονται ένα προς ένα στο ιδιωτικό κεφάλαιο προς αξιοποίηση. Κοινωνικές δομές και υποδομές υγείας, πρόνοιας, σχολικής στέγης, ερθιτισμού, πολιτισμού συνεχίζουν να υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών και να παραδίδονται σταθερά στο ιδιωτικό κεφάλαιο με μοχλό της ΔΙΤ. Πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Με οδηγό την απαγόρευση των προσλήψεων, τη λογική της ανταπόδοσης σε υπηρεσίες, τη λεγόμενη αξιολόγηση υπηρεσιών και υπαλλήλων, την ερμητική είσοδο αναπτυσσιακών οργανισμών και δικτύων που υποκατάστησαν το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών μακριά από τον έλεγχο και την ευθύνη των δημοτικών συμβουλίων, βρίσκονται σε πρώτο πλάνο οι ιδιωτικοποίησεις δημοτικών υπηρεσιών, όπως πολλοί τομείς που ήδη έχουν προχωρήσει. Η υποχρηματοδότηση των Δήμων σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που δίνονται έχει οδηγήσει σε αύξηση φόρων και τελών των οικογενειών που έχουν υπερκεράσει τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους. Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων πάνω από 200 μέχρι τώρα στους Δήμους και τις περιφέρειες συνοδεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια με την ψευτιά ότι θα βοηθήσει να λυθούν λαϊκά προβλήματα γιατί είναι πιο κοντά στον πολίτη. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι είναι ο δρόμος για την παραπέρα εμπορευματοποίηση κοινωνικών αγαθών με χαρακτηριστικές τις προνοιακές δομές και υπηρεσίες στον πολιτισμό, αθλητισμό και τις υπηρεσίες ίδρυυσης.
οι ανταστικές ανατροπές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο όνομα της διακυβέρνησης των Δήμων άλλαξε προς το ανταστικότερο το εκλογικό σύστημα και τη θεσμική συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων της τοπικής διοίκησης, με αποτελέσματα τα δημοτικά συμβούλια να μετατρέπονται σε διακοσμητικά όργανα και σε παρακολουθητές της πολιτικής των Δημάρχων και της εκάστοτε κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πρόσημα την έλλειψη κυβερνησιμότητας στους Δήμους και στις περιφέρειες, ψήφισε το συγκεκριμένο εκλογικό νόμο και άλλες διατάξεις, αφαίρεσε αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβουλίων, τα μετέτρεψε σε συμβουλευτικά όργανα, δίνοντας αποφασιστικές αρμοδιότητες στον Δήμαρχο και τις Οικονομικές Επιτροπές. Με το παράνομο σχέδιο και με το άρθρο 15 προχωράται και σε κατάργηση μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων. Αντί να διευρυνθεί η παροχή του 1 λίτρου γάλακτος ανά μέρα ως τμήμα των μέσων ατομικής προστασίας και της προληπτικής ιατρικής για όλους τους εργαζόμενους με τέτοιες συνθήκες εργασίας ανεξαρτήτως σχέσεων εργασίας. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία με τα μέσα ατομικής προστασίας δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση. Όλα τα μέσα ατομικής προστασίας είναι αναγκαίες παροχές σε είδος ακριβώς για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Μετατρέπεται την υποχρέωση παροχής γάλακτος ως μέσο προστασίας της υγείας σε ετήσιο επίδομα 300 ευρώ. Με τη ρύθμιση αυτή ανοίγεται το δρόμο για κατάργησή τους. Όπως φαίνεται, κάνατε υπολογισμούς και είδατε ότι το αυξημένο κόστος από τη διαδικασία της διάθεσης του γάλακτος μπορεί να μειωθεί με το ετήσιο επίδομα που προβλέπετε. Έτσι υποβαθμίζεται την έννοια της βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, μετατρέπεται την προληπτική ιατρική σε ατομική υπόθεση. Εισάγεται στο νομοσχέδιο τη ρύθμιση προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα από τους μη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς η διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων ορισμένου χρόνου να εκκινεί με βεβαίωση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας. Από τη γενική πρόληψη για ΟΤΑ, να επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών και άλλων περιοδικών ή πρόσθετων αναγκών, έχουμε οδηγηθεί στην κάλυψη με τέτοιες συμβάσεις βασικών λειτουργιών των Δήμων και θωρακίζεται το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μην δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις να γίνουν αορίστου χρόνου, που είναι και το πλέον αυτονόητο αφού καλύπτουν μόνιμες ιδιαίκες ανάγκες. Με αυτή τη ρύθμιση δεν λύνεται την υποστελέχωση των Δήμων, αρνείστε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα πολλών Δήμων για τις αναγκαίες προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό και αρχίστε σε πασαλήματα. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι άμεσες στο λαό που ενώ πληρώνει και ξαναπληρώνει με αβάσιμους φόρους δεν έχει τις αναγκαίες υπηρεσίες που θα έπρεπε. Τι είναι αλήθεια ενίσχυση στους Δήμους, τι θα μπορούσε να ήταν σήμερα? Θα ήταν η κατάργηση όλων των μέτρων και ρυθμίσεων που παραπάνω αναφέραμε. Αυτά που πάθηκαν και με τα μνημόνια που λέτε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Θα ήταν πράγματι η ενίσχυση, αν η χρηματοδότηση θα ήταν πάνω από τους θεσμοθετημένους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους, ώστε να γίνουν σύγχρονα σχολεία, παιδικοί σταθμοί, αθλητικές υποδομές, δρόμοι, πλατείες, έργα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων κτηρίων και άλλα. Ενίσχυση θα ήταν οι προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων και η υποστελέχωση που η υποστελέχωση έχει οδηγήσει στην οριακή λειτουργία διαφόρων τομέων των Δήμων. Η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και όσων άλλων εφαρμόζονται σε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ενίσχυση είναι η μείωση των φόρων και τελών που επιβάλλουν οι δημοτικές αρχές. Η κατάργηση της ανταποδοτικότητας που με βάση αυτή ο λαός ξαναπληρώνει για υπηρεσίες που έχει πληρώσει με τη βαριά φορολογία του. 95% η συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα των εργαζομένων συνταξιούχων αυτοαπασχολουμένων, 5% των επιχειρηματικών ομίλων.
Ενίσχυση θα ήταν η ανατροπή στην υπονομετοποίηση και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων. Ενίσχυση θα ήταν η θέσπιση των αναγκαίων μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να σταματήσει το έγκλημα που συντελείται σε βάρος της ζωής των εργαζομένων με 2.000 απώλειες τα τελευταία χρόνια. Όπως βέβαια και η παροχή των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων για θωράκιση της ασφάλειας και της υγείας τους και όχι τα επιδόματα. Ενίσχυση είναι η αύξηση του μισθού των εργαζομένων, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, το 35ωρο, 7ωρο πενθήμερο για όλους. Στο κεφάλαιο Γ του δεύτερου μέρους για τα ζητήματα κρίσεων πολιτικής προστασίας, ενώ δεν θεσπίζεται καμιά πρόβλεψη για άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία και τα δασαρχεία, δεν προβλέπονται μέτρα για τη στελέχωση με μόνιμο ειδικό προσωπικό με μέσα και εξοπλισμό κατάλληλο για επέβαση, προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης μια σειρά επιτροπών για τεκμηρίωση και επέβαση, τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και καθιερώνεται ταχύες διαδικασίες για την υλοποίηση έργων μείζωνος σημασίας και ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας των περιφερειών, βάζοντας πιο βαθιά εργολάβους, ΜΚΟ και εταιρείες μέσα στον κρίσιμο χώρο της πολιτικής προστασίας, πηγαίνοντας πιο πέρα την αποκέντρωση σε αυτό το κρίσιμο σε αυτό το κρίσιμο τομέα. Προβλέπεται σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων και Κρίσεων. Ένα ακόμα συμβουλευτικό όργανο, αυτή τη φορά υπό την απόλυτη ευχέρεια του Περιφερειάρχη, που θα κρίνει την επιστημονική επάρκεια κάθε πρότασης και μια ισότιμη τη συμμετοχή και ΜΚΟ. Και πάντως, όπως παραδέχεται την υποβολή προτάσεων νομοθετικών παρεμβάσεων για την επικαιροποίηση των στόχων, των δράσεων και μεθόδων επίτευξης αυτών, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τις διεθνείς συμφωνίες. Είναι αδύνατη ανάγκη, κύριε Υπουργέ, να γίνουν όλα εκείνα τα έργα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του λαού από φωτιές, πλημμύρες και σεισμούς. Κόντρα στην ενωσιακή νομοθεσία που έχει ως κύρια προϋπόθεση τη λογική του κόστους και του ωφέλους. Η ζωή δεν είναι κόστος. Υπάρχουν τα υπόλοιπα άρθρα που βέβαια θα επανέλθουμε, αλλά θέλω να πω για τη μεταφορά μαθητών. Υπάρχει πρόταση και την επαναφέρομαι για ουσιαστική λύση του προβλήματος που προκύπτει κάθε χρόνο, τη δημιουργία δημόσιου φορέα, αναπεριφέρεια, αγορά όλου του αναγκαίου στόλου, οχημάτων και προσλήψεων, οδηγών, ώστε έτερα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιείται όλα τα δρομολόγια που χρειάζονται για τη μεταφορά μαθητών που εντάσσονται στο σύστημα αυτό, χωρίς τον ασφαλιστικό χιλιομετρικό περιορισμό, με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες αναγκαίες δράσεις μετακινήσεων, εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, άθλησης και άλλα δρομολόγια. Όσον αφορά τη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους, η εισαγόμενη στο νομοσχέδιο ρυθμίση για τη βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων επικεντρώνει στην εισπραξιμότητα, αφού οι ρυθμοί εισπράξεων χρεών είναι μικροί και τα πρόστιμα δυσθεώρατα. Αλλά δεν μπαίνει κριτήριο μεγέθους του οικονομικού κύκλου μιας εταιρείας ή των οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη. Εξισώνονται έτσι οι αυτοαπασχολούμενοι με μία αλφα έψιλον. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει. Η προβλησιμότητα του άρθρου 29 έρχεται να βοηθήσει τη συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης που προβλέφθηκε πριν από ένα χρόνο με το νόμο 5037 του 23 με την ίδρυση και της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, τη διαρροή για νέο νομοσχέδιο που τα θέτει συγχωνεύσεις υποχρεωτικές σε επίπεδο περιφερειών ως άνοιγμα του δρόμου για παραπέρα αύξηση των τιμολογίων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των νέων εταιριών και ως μοχλοποίησης και την ιδιωτικοποίησή της. Όσον αφορά την αύξηση των αποδόσεων της ΚΑΠ, έχουμε πει ότι η χρηματοδότηση είναι υποχρηματοδότηση. Η ΚΑΠ με βάση τους νόμους που έχουν θεσπιστεί θα έπρεπε να ήταν, όπως λέει, 20% στο φόρο εισοδήματος, που με βάση τον προϋπολογισμό είναι 21 δις, άρα βγάζετε τα αποτελέσματα. Θα έπρεπε να ήταν 12% στο ΦΠΑ, που με βάση τον προϋπολογισμό είναι 23 δις, 218 εκατομμύρια.
Βγάλετε λοιπόν τα αποτελέσματα και 50% από το ΦΠΑ, τον ένφια δηλαδή, που με βάση τον προϋπολογισμό είναι 2.539 εκατομμύρια. Βγάλετε λοιπόν να δείτε πόσο θα έπρεπε να ήταν η θεσμοθετημένη πόρη και πόσους δίνει εδώ η κυβέρνηση. Τα 3.788, το ανώτατο όριο, το κάνει 3.841. Αυτά δεν μπορούν να καλύψουν καμία ανάγκη των Δήμων. Όσον αφορά την επίσκεψη συλλογής στοιχείων στον κόμβο παρακολούθησης επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε ψηφίσει κατά στη δημιουργία του κόμβου παρακολούθησης, γιατί ο στόχος των στοχευμένων πολιτικών και της παρακολούθησης αξιολόγησης είναι ο σφιχτός αναγκαλισμός στις κεντρικές ανδραϊκές πολιτικές και η διαμόρφωση καλύτερου φιλικού επιδυτικού κλίματος και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Γι' αυτό και έχετε θεσμοθετήσει τους αναρξιακούς οργανισμούς για να στηρίζουν ακριβώς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αυτές τις πολιτικές και αυτές τις ανάγκες των επιχειρηματικών σχεδιασμών. Και όλη αυτή η επίδοση των, και η αξιολόγηση των Δήμων θα γίνεται με βάση όλα αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην δευτερολογία μας για το άθρο, για το κεφάλαιο 3, ιδιαίτερα το μέρος 3. Θα πούμε στην κατάρθωση συζήτηση τις θέσεις μας γι' αυτό. Ψηφίζουμε κατά επί της αρχής.